ο Σαναβαλάτ και ο Γισέμ απέστειλαν προς εμέ. Στο προηγούμενο κεφάλαιο βλέπουμε και τον Σαναβαλάτ και τον Γισέμ τον Άραπα και τον Τοβία να εξαγριώνονται μόλις άκουσαν ότι ο Νεεμίας ανεγείρει το διαχωριστικό τείχος. Και τη μία απειλούν, την άλλη οργίζονται, την άλλη φοβερίζουν. Τώρα ήλθε ο καιρός του καλοπιάσματος. Τώρα ήλθε ο καιρός της μαλαγανιάς. Αφού δεν ντοούνται με απειλές, να δούμε μπας και τους χτυπήσουμε στο φιλότιμο. Μπας και κάνουμε μια επίθεση εντός εισαγωγικών αγάπης και εντός εισαγωγικών φιλίας, μήπως και έτσι κολακευτούν και συμβιβαστούν. Και απέστειλαν προς εμέ λέγοντες «έλθετε, ελάτε να τα βρούμε». Εντάξει, έχουμε διαφορές, έχουμε διαφορετικές τοποθετήσεις, είναι αλήθεια, αλλά ας μην ρίχνουμε το βάρος σε εκείνα που μας χωρίζουν, ας συζητάμε καλύτερα για εκείνα που μας ενώνουν. Άλλωστε ο Θεός είναι αγάπη και όλοι σε έναν Θεό πιστεύουμε και όλοι τον Κύριο κηρύττουμε, γιατί όχι. Έλθετε λοιπόν να τα βρούμε, να συμβιβαστούμε. Εγώ δεν θα θίγω αυτά που ενοχλούν εσένα και εσύ δεν θα θίγεις αυτά τα οποία ενοχλούν εμένα και άρα θα μπορέσουμε να συμπεριπατήσουμε. Μπορεί βεβαίως να μην μπορούμε να ενωθούμε κατά πάντα, αλλά η νέα διάλεκτος της New Age εποχής λέει τι? Σεβασμός στην διαφορετικότητα και ενότητα στην ποικιλομορφία. Σέβομαι τον τρόπο που ντύνεσαι, τον τρόπο που μιλάς, την κουλτούρα σου, τα σέβομαι όλα αυτά, τα ανέχομαι, μπορώ να ζω μαζί σου με αυτόν τον τρόπο και εσύ θα ανεχτείς τα δικά μου και θα είμαστε όλοι μαζί ένα ενωμένο πλήθος με ποικιλομορφία. Θα έχει δηλαδή ο καθένας τη μορφή του, θα έχει ο καθένας τα πιστεύω του. Αναρωτιέμαι αν αυτό είναι η Εκκλησία του Χριστού. Όταν ο Απόστολος Παύλος λέει ότι θέλω να έχετε πάντες την αυτήν γνώμη. Άρα, οποιαδήποτε εισήγηση που προτείνει ανεκτικότητα και σεβασμός στην διαφορετικότητα, ας ξέρουμε ότι κρύβει πολύ μεγάλες παγίδες. Σεβόμαστε τη διαφορετικότητα του άλλου όσον αφορά το δικαίωμά του να την πρεσβεύει. Όχι ίσο ό,τι αφορά την υποχρέωσή μας να συμπεριπατούμε μαζί τους. Ο καθένας είναι ελεύθερος να πιστεύει και να πρεσβεύει αυτό που επιθυμεί και αν θεωρεί ότι τον οικοδομεί ας το πράττει. Εμείς όμως δεν είναι δυνατόν να ενδώσουμε σε τέτοιου είδους λογικές περί ενότητος στην ποικιλομορφία. Στην Εκκλησία δεν υπάρχει ποικιλομορφία. Στην Εκκλησία υπάρχει μόνο μία μορφή. Στην Εκκλησία δεν υπάρχει ποικιλογνωμία. Στην Εκκλησία υπάρχει μία γνώμη. Η γνώμη του Λόγου του Θεού και όπως ακριβώς την πρέσβευε η πρώτη Εκκλησία.